Και είπε ο Κάιν προς Άβελ, τον αδελφόν αυτού, διέρχομαι στο πεδίο και γένετο εν το είναι αυτούς εν το πεδίο, ανέστη Κάιν επί Άβελ, τον αδελφόν αυτού και απέκτηνε αυτόν. Απόδοση. Σκυθροπός και φθονερός ο Κάιν, είπε στον αδελφό του τον Άβελ, ας περάσουμε στην πεδιάδα. Όταν δέφτασαν στην πεδιάδα, ο Κάιν επετέθη εφημιδίως και με ορμή εναντίον του Άβελ, του αδελφού του και τον εφώνευσε. Σε αυτό το σημείο έχουμε την πρώτη αμαρτία επί της γης, θανάσιμη, φόνος, έτσι, και ένα μεγάλο ερώτημα. Πώς ήξερε ο Κάιν πώς σκοτώνεται ο άλλος? Δεν είχε πεθάνει κανένας μέχρι τώρα. Είναι ο Αδάμ, η Εύα, ζούνε, έχουν γεννηθεί τα παιδιά, δεν έχουν δει θάνατο. Να σας ρωτήσω κάτι. Είπατε... Συλλαμβάνει την ιδέα... Για να σας ρωτήσω κάτι. Να σας ρωτήσω κάτι. Ναι, μισό λεπτό να ρωτήσω κάτι. Είπατε η πρώτη θανάσιμη αμαρτία, φθόνος ή φόνος, είπατε. Φόνος. Φόνος. Ωραία, ναι, ναι. Φόνος. Ναι, ναι, ωραία, ωραία. Ναι, ναι, ωραία. Δολοφονία. Λοιπόν, εδώ έχουμε την πρώτη ανεπίσημα εμφάνιση του σατανά. Bueno, η υποβολή στο μυαλό του Κάιν τότε να κάνει αυτό που έκανε εδώ, σε αυτό το σημείο. Ναι, 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 ναι. Δηλαδή η έμπνευση, η σύλληψη του Κάιν να φωνέψει τον αδελφό του. Έτσι, που σας είπα, δεν ξέρουν τι είναι μέχρι στιγμής ο φόνος. Σωστά. Ούτε από γεράματα. Ναι. Λοιπόν, η έμπνευση έχει έρθει απ' έξω εδώ, όπως ήρθε στην Εύα απ' έξω η έμπνευση να φάει το απογορευμένο καρπό. Ναι, και σωστά. Έχουμε την εμφάνιση αυτή τη στιγμή του σατανά ανεπίσημα πίσω από, από τα λεγόμενα εδώ πέρα της γραφής, υποβάλλει τον λογισμό του φόνου τον Κάιν να σκοτώσει τον Άβελ. Λοιπόν, γιατί ο Άβελ ήταν πιο νοικοκύρης. Γι' αυτό. Ναι. Και είπε Κύριος ο Θεός προς Κάιν, πού είναι στην Άβελ ο αδελφός του, αυτές είναι ρητορικές ερωτήσεις, εντάξει, ο Θεός ξέρει. Και είπε, πού γινώσκω, μη φύλαξ του αδελφού μου τιμή εγώ. Απόδοση. Ο Κύριος και Θεός ρώτησε τον Κάιν, πού είναι ο αδελφός σου ο Άβελ, και εκείνος απήντησε, δεν γνωρίζω, μήπως εγώ είμαι φύλακας του αδελφού μου. Και έχουμε τώρα εδώ έτσι μια αντιμίληση, όπως ο Αδάμ και η Εύα. Δεν φταίω εγώ, ξέρω εγώ, η γυναίκα που μου έδωσε. Εσύ φταίς. Και λέει, που ξέρω εγώ, μήπως εγώ είμαι φύλαξ του αδελφού μου, δεν γνωρίζω, δεν ξέρω. Να σταθούμε λίγο εδώ. Σας θυμίζει τίποτα αυτό το αρχέτυπο πάλι εδώ πέρα? Έχουμε ένα φόνο. Έχουμε καταρχήν τράβηγμα στην πεδιάδα, στο πεδίο του φόνου. Έχουμε φόνο και έχουμε δεν γνωρίζω τι συμβαίνει στο τέτοιο. Εμένα μου θυμίζει μια γενοκτονία που ζούμε κάθε μέρα εμείς εδώ πέρα τώρα, ύστερα από αυτά που είχαμε ξαναπεί για κάτι πειραματικές ενέσεις. Έτσι. Που κατά κάποιο τρόπο κορόιδεψαν τον κόσμο με πολλά δολοματάκια, είτε με τρομοκρατία, είτε με ανασφάλειες, είτε με ό,τι θέλεις, μέχρι και λεφτά δυνάμε. Με απειλές. Να κάνουν αυτές τις πειραματικές ενέσεις, ναι. Οι οποίες πειραματικές ενέσεις έχουν αρχίσει και ξεκληρίζουν την ελληνική κοινωνία. Ακριβώς. Και η απάντηση στο τι συμβαίνει είναι δεν γνωρίζω. Ναι. Πού ξέρω εγώ τι έχει γίνει, πάντα συνέβαιναν αυτά. Ναι, φυσικά, σε φυσικά αίτια το έχουν δει. Φυσικά αίτια λένε. Πάντα συνέβαιναν αυτά, άγχος, πάντα ναι. Πέθανε ο άλλος που πετσέτατε στην παραλία, ναι, ναι. Πάντα πέθανε οι ποδοσφαιριστές την ώρα που παίζανε μπάλα και μπάσκετ, ναι, ναι. Πάντα πέθανε, ξέρει, κάτι παρουσιαστές την ώρα που... που βλέπουμε, που είναι διάσημο και τα live. Ναι, ναι, ακριβώς. Έτσι. Πόσα χιλιάδες δεν ξέρουμε. Ναι, και ναι. Η απάντηση είναι, κανένας δεν ξέρει από τον ιατρικό κόσμο τώρα το λέμε, έτσι. Ξέρουμε εμείς, ξέρει κοινή γνώμη,
η κοινή συνείδηση και δεν ξέρουν αυτοί. Και δεν ξέρουν αυτοί ακριβώς. Δεν το ξέρω, λέει. Ήρθε εδώ με φύλαξη του αδερφού μου, που ξέρω εγώ τι έπαθε. Ξέρω εγώ, που ξέρω εγώ τι έπαθε, σου λέει ο άλλος επιστήμονας. Δεν ξέρει τι έπαθε. Και για να μην το ξαναπάθει, έχω να γεμίσει τον κόσμο απεινιδωτές. Αυτή είναι η απάντηση. Για τις μυοκαρδίτιδες. Καταλάβατε. Ναι. Ήταν ο παππούς τους που τα έλεγε αυτά. Ο Κάιν. Ναι, ακριβώς. Και πέσε την έπρεψη. Και είπε κύριος, είπε ποιήκας, φωνή αίματος του αδελφού σου βουά πρόσμε εκ της γης. Και απόδοση. Είπε δε ο κύριος, τι είναι αυτό που έκαμες, του λέει. Η φωνή του αίματος, η φωνή του αίματος, ακούστε, του φωνευθέντος αδελφού του, υψώνεται από τη γη στον ουρανό προς εμένα και βουά, ζητούσα την τιμωρία σου. Η γενοκτονία δηλαδή από μόνη της φωνάζει και ζητάει τιμωρία. Μάλιστα. Και νυν και τώρα του λέει, επικατάρατο σύ από της γης, η έχανε το στόμα αυτής, δέξασε το αίμα του αδελφού σου εκ της χειρός του. Απόδοση. Και τώρα του λέει, θα είσαι εσύ κατηραμένος και σαν ξένος από τη γη αυτήν, η οποία ίνιξε το στόμα της και κατέπιε το αίμα του αδελφού σου, τον οποίο εσύ με το εγκληματικό σου χέρι εφώνευσες. Και εδώ έχουμε την πρώτη δημιουργία των τύψεων. Των τύψεων της συνειδήσεως. Οι αρχές ερηνίες εδώ γεννήθηκαν. Μάλιστα. Καταραμένος θα είσαι τώρα από τη γη. Ότε εργά τη γη και ού προσθήσει την ισχύνα αυτής δούνεση, στένων και τρέμων έσυ επί της γης. Απόδοση. Όταν εργάζεσαι και καλλιεργείς τη γη αυτή, και εννοεί όταν λέει τη γη, εννοεί γενικά την ύλη. Ό,τι και να κάνεις, του λέει, δεν θα παρέχει τη δύναμή της να αποδώσει σε τους καρπούς της. Δηλαδή, πήρες μεθά για να πεθάνουν άνθρωποι. Διαβολομαζέματα, ανεμοσκορπίσματα. Τίποτα δεν θα σου κάνουν τα λεφτά που πήρες. Ναι. Εσύ δε θα ευρίσκεσαι συνεχώς η κατάσταση στεναγμών. Εσύ, του λέει, ψυχολογικά θα ζεις μια κόλαση και τρόμων. Και σαν καταδιωκόμενος θα έχεις φοβίες, θα περιπλανάς επάνω στη γη αυτή. Το μυαλό σου δεν μπορεί να το μαζέψεις. Λοιπόν, σας θυμίζει τίποτα αυτό? Τις προάλλες έμαθα ότι ένας διευθυντής ΜΕΘ αυτοπυρκολήθηκε. Τι πρέπει να ζει ένας άνθρωπος μέσα στη ψυχή του για να αυτοπυρκοληθεί? Όταν βάζει δηλαδή φωτιά στον εαυτό σου, λογικά πρέπει για να εκτονωθείς, λογικά πρέπει να ζεις κάτι χειρότερο από αυτό. Σωστά. Έτσι δεν είναι? Σωστά. Και μην ακούσω για... Και καλά στα μυαλά του ήτανε και διευθυντής ήτανε, διευθυντής ΜΕΘ, που προφανώς ενεργούσαν με τα λεγόμενα πρωτόκολλα της θανάτου. Λοιπόν, εσύ λέει θα ευρίσκεσαι συνεχώς η κατάσταση στεναγμών και τρόμων. Έτσι του λέει του Κάιν. Σαν καταδιωκόμενος θα περιπλανάς επάνω στη γη. Και είπε Κάιν προς Κύριον τον Θεόν, λύζον η αιτία μου του παθεθήνε με. Απόδοση. Έκραξε τότε ο Κάιν απελπισμένος και αναστατωμένος προς το Θεό. Το έγκλημα και η ενοχή μου είναι μεγαλύτερα από τη θεία συγγνώμη. Η περηφάνεια, σαν τον Ιούδα. Η ενοχή μου, λέει, είναι μεγαλύτερη από τη θεία συγγνώμη. Δεν μετανοεί, δεν ζητάει συγγνώμη ακόμα, πάει προς το χειρότερο. Δηλαδή λέει ότι ο Θεός δεν μπορεί να με συγχωρήσει, ο Θεός. Είναι, έχετε ακούσει αυτό που λένε, ότι γιατί δεν πας να εξομολογηθείς, του λες του άλλου, και σου λέει, αυτά που έχω κάνει τώρα εγώ, δεν συγχωρούνται. Ναι. Ποιος είσαι, ρε φίλε? Που έχεις μεγαλύτερη εσύ τώρα ένα ανθρωπάκι, ξέρω εγώ, 60 χρόνια πάνω στη γη, έχεις μεγαλύτερη ισχύ και δύναμη αμαρτής που τις κάνει εσύ τώρα από τη φιλανθρωπία και τη φιλεσπλαθμία και τη δύναμη και την αγάπη του Θεού που είναι άπειρος. Και θα τον υπερφαλακίσεις εσύ τώρα με την κακία σου. Αυτό είναι πάλι ένα αρχέτυπο εδώ πέρα υπερηφάνειας και μη μετάνοιας, ναι. Αμετανοησίας δηλαδή.
ή εκβάλλεις με σήμερα ο προσώπου της γης και από προσώπου σου κρυβήσομαι και έσομαι στένων και τρέμων επί της γης και έστε πάσε βρίσκομαι από κτενήντα. Απόδοση. Αν όμως λέμε διώξεις από την περιοχή αυτή όπου σήμερα βρίσκομαι και αποστρέψεις το πρόσωπό σου από εμέ και θα είμαι σαν κρυμμένος από τη θεία σου παρουσία, εδώ βλέπουμε ότι περιγράφει εγκατάληψη Θεού. Θα περιφέρομαι στενάζουν και τρέμον εις τη γη και τότε ο πρώτος τυχόν που θα με συναντήσει θα με θολεύσει. Αυτή η απομάκρυση του Θεού και η περιφορά στη γη στενάζων και τρέμων θυμίζει την ιστορία ενός λαού που εσταύρωσε τον Κύριο και έχασε τη χώρα του, διαλύθηκε και άρχισε να περιφέρεται στενάζων και τρέμων σε όλη τη γη. Και είπε αυτό Κύριος ο Θεός, «Ουχ ούτως φάσω από κτήνας Κάιν επτά εκδικούμενα παραλύσει». Και έθετο Κύριος ο Θεός, σημείο το Κάιν, του μίαν ελλήν αυτόν, πάντα τον ευρίσκοντα αυτόν. Είπε δε απόδοση προς αυτόν ο Θεός, «Δεν θα συμβεί κάτι τέτοιο, διότι εκείνος ο οποίος θα χωνεύσει τον Κάιν, θα επισύρει εναντίον του πολύ περισσότερα τιμωρίας και θα παραλύσει κάτω από το βάρος αυτών. Έθεσε δε ο Θεός κάποιο σημάδι στον Κάιν, ώστε κανείς από όσους θα το συναντούσαν να μην το χωνεύσει. Εξήλθε Κάιν από προσώπου του Θεού και όκησε εν γη Ναΐδ κατέναντι εδε». Δηλαδή ο Θεός προστατεύει τον Κάιν για να μαρτυρήσει εν ζωή από τις τύψεις της συνειδήσεως. Ορίστε. Συνεχίζουμε. Έφυγε δε τότε ο Κάιν από την περιοχή στην οποία μέχρι τότε βρίσκεται και είχε την ευλογία του Θεού και κατόκισε εις χώρα Ναΐδ, η οποία βρίσκεται απέναντι από την Εδέ. Και έγνω Κάιν τη γυναίκα αυτού, εδώ ξεκινάει η γενεολογία του Κάιν, μας ενδιαφέρει. Δεν μας ενδιαφέρει, αλλά μας ενδιαφέρει στην προκειμένη περίπτωση. Και συλλαβούσα έτε και τον Ενόχ. Αυτός ο Ενόχ δεν έχει καμία σχέση με το δίκαιο Ενόχ. Ξεκαθαρίζω αυτό το πράγμα εδώ πέρα. Γιατί έχουν βγει και βιβλία του Ενόχ και κάτι τέτοιο. Ναι. Είναι ο πρώτος γιος του Κάιν, που δεν έχει σχέση, είναι συνωνυμία. Είναι τα ίδια ονόματα γιατί είναι οι πρώτοι άνθρωποι. Θα δούμε δηλαδή Ενόχ, Μαθουσάλα, Λάμεχ. Αυτά τα ονόματα θα τα δούμε και στις δυο γενεολογίες, γιατί είναι ακόμα κοινά στο τέτοιο. Αυτός ο Ενόχ δεν έχει σχέση με το δίκαιο Ενόχ της Αγίας Γραφής. Είναι συνωνυμία. Είναι του Κάιν ο Ενόχ. Και ειν οικοδομών πόλη και επωνόμασε την πόλη επί το ονόματι του ιού αυτού Ενόχ. Απόδοση. Ο Κάιν γνώρισε τότε τη σύζυγό του, η οποία έμεινε έγκυος και γέννησε τον Ενόχ. Έκτισε δε ο Κάιν μία πόλη και ονόμασε αυτή με το όνομα του ιού του Ενόχ την πόλη. Έχουμε την πρώτη κατασκευή πόλεως αρχιτεκτονικής και θηρίων. Από ποιον? Από τον Κάιν, που τον είχε εγκαταλείψει χάρη του Θεού. Δηλαδή, μόλις σε εγκαταλείψει η χάρη του Θεού, αρχίζεις και ασχολείσαι με την τεχνολογία, την αρχιτεκτονική, τη μουσική και όλα αυτά, ξέρεις γιατί? Γιατί έχεις ένα κενό μέσα σου και θες να το καλύψεις. Η άλλη, που θα δούμε αργότερα, η άλλη γραμμή που είχαν πείσει το Θεό και αυτά ήταν απλή ομάδες. Ούτε πόλη φτιάξανε ούτε τίποτα. Γιατί ήταν απλή βοσκή, ξέρω εγώ ότι ήταν και τα λοιπά, και είχαν και τη χάρη και την ευλογία του Θεού και ήταν καλυμμένοι. Δεν χρειαζόταν τεχνολογικά επιτεύγματα από εκεί και πέρα, γνωστικισμούς, θεοσοφίες, πνευματισμούς, τεχνολογίες, διαβήτες, χάρακες, τέκτονες, αρχιτέκτονες και πόλεις. Καταλάβατε? Μάλιστα. Λοιπόν, εγεννήθη δε το Ενόχ Γαϊδάδ και Γαϊδάδ εγέννησε το Μαλελεήν και Μαλελεήν εγέννησε το Μαθουσάλα και Μαθουσάλα εγέννησε το Λάμεχ. Και έλαβε αυτό Λάμεχ δύο γυναίκες, όνομα τη μια Αδά και όνομα τη δευτέρα Σελά, δεύτερη παρενέργεια. Ο Λάμεχ έλαβε δύο γυναίκες,
δεν του έφτανε μία, γιατί τον είχε καταλήψει ο Θεός και έψαχε να βρει από πού πει στις γυναίκες. Απόδοση. Έλαβε δε ο Λάμεχ δύο συγχρόνους συζύγους, η μία ονομάζεται Αδά και η δευτέρα Σελά. Και έτεκε Αδά τον Ιωβίλ, ούτω συν πατήρ υπούντων εσχηνές θηλοτρόφων. Απόδοση. Η Αδά εγέννησε τον Ιωβίλ, αυτός η ήτο γενάρχης των θηνοτρόφων, οι οποίοι περιφερόμενοι από τους διαφόρους βοσκισίμους περιοχάς, δεν είχαν μόνιμο κατοικία, αλλά ζούσαν εις σκηνάς. Έχουμε και την κτηνοτροφία τώρα. Έχουμε δηλαδή πόλη, δύο γυναίκες και κτηνοτροφία. Και όνομα του αδελφού αυτού Ιωβάλ, ο αδελφός του Ιωβίλ. Ούτως λέει είναι ο καταδείξας Σαλτήρα και τη Θάρα. Απόδοση. Αδελφός του Ιωβίλ ήταν ο Ιωβάλ. Αυτός θητός συνθέτης ύμνων και δάσκαλος της μουσικής. Έχουμε και τη δημιουργία μουσικών οργάνων και μουσικής, ψαλτήριο και κιθάρα. Ποιος ελέγχει τη μουσική βαριά βιομηχανία αυτή τη στιγμή? Καταλάβατε? Ναι. Άλλη μια παρενέργεια. Και τι μηνύματα περνάει η βαριά μουσική βιομηχανία αυτή τη στιγμή στον κόσμο? Σατανιστικά. Η βαριά βαριά. Σατανιστικά. Που έχουν έτσι μια προέκταση σε Ιλουμινάτη. Ναι. Αυτοί όλοι. Εκεί πέρα. Στο τέτοιο. Καταλάβατε ποιοι δημιουργήσαν τη μουσική και τα αυτά. Γιατί η μουσική πάλι, για να ευχαριστιέται μια ψυχή μέσω της μουσικής, να ευχαριστιέται η ψυχή μέσω της μουσικής, όσο αυτό και να ακούγεται, είναι μια μορφή ειδωλολατρίας. Έτσι, η ψυχή ευχαριστιέται μόνο διαμέσου της προσοχής με τον Θεό. Στα αρχαία χρόνια, που ήταν οι ασκητές στις ερήμους, ακόμα και η ψαλμωδία στο Θεό τους φαινόταν κεντρικό πράγμα, που δεν το κάνανε μέσω της νεαράς προσευχής. Υπήρχε ένα περιστατικό τότε με ένα σεισμό, που έλεγε ο μαθητής στο γέροντά του, νομίζω στο γεροτικό, το λαυσαϊκό της ερήμου της Λετρίας, της Αιγύπτου, που του έλεγε, γέροντα, αυτοί δοξάζουν τον Θεό, που ψέλνουν όλοι μαζί εκεί πέρα μεγαλοπρεπώς, και όχι εμείς λένε το κομποσκίνητη, κύριε σου Χριστέ ελεησόν, κύριε σου Χριστέ ελεησόν όλη μέρα. Και κάνει ο Θεός ένα σεισμό εκείνη την ώρα και πετάχτηκαν όλοι έξω και φτιάχνουν το κομποσκίνητη. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε την εισαγωγή των μουσικών από τον Ιουβάλ. Η Σελά δε και αυτή είτε και τον Θόβεν και είναι σφυροκόπος Χαλκεύς, Χαλκού και Σιδήρου, αδελφή δε Θόβεν, Νοεμά. Απόδοση. Η Σελά γέννησε και αυτή τον Θόβεν, ο οποίος κατεργάζεται το Χαλκό και το Σίδηρο και κατασκεύαζαν εργαλεία, αδελφοί δε του Θόβεν ή η Νοεμά. Έχουμε τώρα και το Θόβεν, ο οποίος ήταν Χαλκεύς και σιδηρουργός και άρχισε να κατασκευάζει εργαλεία. Έχουμε την εισαγωγή της πρώτης αρχαίας τεχνολογίας εδώ. Από τα εργαλεία θα φτάσουμε στα όπλα, από τα όπλα θα φτάσουμε στα πάντα μετά. Είπε δε Λάμεχ, έντεσε αυτού γυναιξήν Αδά και Σελά. Ακούσατε μου τις φωνές γυναίκες Λάμεχ, ερωτήσατε μου τους λόγους, ότι άνδρα απέκτηνα εστράφμα εμή και νεανίσκονους μόνο παεμή. Απόδοση. Ο δε Λάμεχ, καυχόμενος για την αγριότητά του, έχουμε τώρα και τον άγριο το Λάμεχ, όλοι αυτοί είναι μακριά από τον Θεό, έτσι. Ναι. Αναπτύσσουν τεχνολογία, γυναίκες και αγριεύουν. Είπε εις γυναίκας του, Αδά και Σελά, ακούσατε λέει τη φωνή μου γυναίκες Λάμεχ, ανοίξατε τα αυτιά σας για να ακούσετε τους λόγους. Καυχάτε τώρα εδώ Λάμεχ. Εφώνευσα έναν άνδρα, σκότωσα άλλον έναν άνδρα, διότι με επλήγωσε. Και ένα νεανία, διότι με τραυμάτισε. Ο άνδρας τον επλήγωσε και ο νεανίας το παιδί τον τραυμάτισε και αυτός τον σκότωσε. Δηλαδή εγώ έρχομαι, του παίρνει στο κεφάλι, σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Αυτό έκανε ο Λάμεχ και καυχάτε στους υπολείπους εκεί πέρα. Και γι' αυτό ξεκίνησε έτσι αυτή η κατάσταση και έφτασαν σε ένα σημείο τα αρχαία χρόνια σκοτώνουν ένα τον άλλο για ψηλού πίδημα και επειδή δεν υπήρχε
ούτε αστυνομία, ούτε έλεγχος, ούτε τίποτα τότε, τότε έφευγες να πας σε ένα ταξίδι και ζήτημα ήταν ή θα σε ληστεύανε από τον δρόμο, ή θα σε τρώγανε τα λιφτάρια, ή θα μπορεί να σε ληστεύανε και περαστική στρατιώτη, ξέρω εγώ, και πάει λέγοντα. Λοιπόν, και γι' αυτό χρειάστηκε 10 εντολές ο οφθαλμός αντί οφθαλμό, που είπε ο Θεός και ο Οδόν αντί οδόντος, εθεωρούτο τότε αρετή ο νόμος της ανταποδόσεως, να το ανταποδώσεις του άλλου επακριβώς ό,τι σου έκανε. Ναι. Γιατί είχαν φτάσει σε τέτοια σημεία διαφθοράς να σκοτώνε τον άλλο για το τίποτα. Γιατί δεν κρίνουμε την Παλαιά Διαθήκη με τους 2000 χρόνια τώρα μετά Χριστό. Την κρίνουμε με το τι γινόταν τότε. Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα λέει λεπτό. Λέει τώρα ότι επτάκης εκδέδεικτε εκάιν εκδέ λάμεχ 76 απόδοση. 7 φοράς ετιμωρήθη ο Κάιν δια το φόνο του αδελφού του, 70 φοράς 7 θα τιμωρώ εγώ ο Λάμεχ εκείνο που θα τολμήσει να με θίξει. Δηλαδή ο Λάμεχ είναι βασιλικότερος του βασιλέως τώρα, δηλαδή του Θεού, και θα τιμωρεί αδιακρίτως όποιος τον θίξει. Τον πειράξει. Και ξεκινάει εδώ τώρα το ρεύμα της κακίας, της τεχνολογίας, των φόνων, της πορνείας, από τη γενναία του Κάιν, οι οποίοι ζούσαν μακριά από το Θεό. Και αυτό παθαίνει όποια ψυχή απομακρύνεται από το Θεό. Δηλαδή πέφτει παράλληλα σε πορνεία και ειδωλολατρία, που είναι το ίδιο πράγμα. Λοιπόν, και προχωράει. Πάμε στην άλλη πλευρά τώρα. Έγνωδε Αδάμ Εύα τη γυναίκα αυτού και πάμε πάλι στον Αδάμ και την Εύα, έτε και Ιών και επωνόμασε το όνομα αυτού Σιθ. Έκαναν άλλο ένα παιδί Αδάμ και η Εύα, το Σιθ. Λέγουσα, εξανέστησε γάρ μη ο Θεός σπέρμα έτερων αντί Άβελ τον απέκτηνε Κάιν. Απόδοση. Ο δε Αδάμ γνώρισε πάλι τη γυναίκα αυτού, η οποία έμεινε έγκυος και γέννησε Ιών, τον οποίο ονόμασε Σιθ, λέγουσα, ο Θεός μου έδωσε άλλο παιδί αντί του Άβελ, τον οποίο εφώνευσε ο Κάιν. Εδώ έχουμε την αντικατάσταση του Άβελ, έχουμε τη γέννηση του Σιθ, ο οποίος ο Σιθ θα είναι η αρχή του ρεύματος των ανθρώπων που ευλαβούνται το Θεό. Το αντίθετο του Κάιν. Ναι. Και το Σιθ εγένετο Υιός, επωνόμασε δε το όνομα αυτού ενός, ούτως ήπισεν επικαλείστε το όνομα Κυρίου του Θεού. Απόδοση. Ο δε Σιθ απέκτησε Υιόν, τον οποίον ονόμασε ενός, αυτός δε ο ενός επίστευσεν και ήλπιζε στο Θεό, αυτοί είχαν ευλάβει, απίστευαν στο Θεό, ελάτρευε και επεκαλεί το πάντοτε το όνομα Κυρίου του Θεού. Και εδώ τελειώνει μια μικρή ενότητα που είδαμε πώς ξεκίνησε η δημιουργία του κόσμου, την παρέμβαση του Θεού μέσα σε αυτό, τον Αδάμ την Εύα, και πώς αρχίζουν να δημιουργούνται δύο ρεύματα ανθρώπων από τον Κάιν και τον το σκοτωμένο Άβελ, του οποίου βοά το αίμα προς τον Κύριο, και τον αντικαθιστά ο Σιθ. Και έχουμε τη γενεά του Άβελ να δημιουργεί πολιτισμό. Αυτό που λέμε στην την εποχή μας πολιτισμό, έτσι. Ναι. Τεχνολογικά επιτεύγματα και τα λοιπά. Λόγω της, της αποστασίας από το Θεό. Και τελειώνει εδώ ένα μικρό κεφάλαιο, όπως σας είπα, από αυτή τη γενεολογία του Κάιν, και ξεκινάει
ένα άλλο, το οποίο φτάνει μέχρι τον Νόε. Μάλιστα.